Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή Διάλογοι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν είναι κάτι που τον τελευταίο καιρό το έχω σε καθημερινή ατζέντα, τουλάχιστον από τα μεγάλα κανάλια. Η περιφέρεια όμως κρατάει μια λεβεντιά και μια δυναμική απέναντι στα κελέσματα των ολιγαρχών και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος της περιφερειακής τηλεόρασης, την οποία και εσείς έχετε υπηρετήσει αλλά και έχετε ανεβάσει κατ' επανάληψη με τις θέσεις, με τις τάσεις σας και με την δημοσιογραφική σας ταυτότητα αλλά και σαν πρόεδρος ενός κόμματος. Τώρα η δημοκρατία, και ξεκινάμε με αυτό, πρέπει να προσέξει τα περιφερειακά κανάλια ως κόκκινο οφθαλμό. Είναι και ευχής σύμπτωση και συγκυρία ότι ο νέος πρόεδρος είναι και ιδιοκτήτης αυτού του καναλιού και είμαι σίγουρος ότι έχει αντιληφθεί την υποχρέωση που έχει αυτά τα περιφερειακά κανάλια να μπουν στην πρωτεύουσα θέση που τους πρέπει. Τα μεγάλα κανάλια ελέγχονται από την Τρόικα. Οι ολιγάρχες, προκειμένου να κερδίσουν αυτό που έχουν κερδίσει, έχουν προσδεθεί με την Τρόικα. Άρα λοιπόν έρχεται παραποιημένη η πληροφόρηση. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ο Πρετεντέρης που βγήκε προχθές σε ένα blog, του Ράπτη μου φαίνεται, και είπε ότι λέγαμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ξέραμε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος και το λέγαμε γιατί έπρεπε να το πούμε. Αυτή η προκλητική, ανερυθρίαστη αποκάλυψη δείχνει λοιπόν ότι όποιοι πηγαίνανε κόντρα τον θάβανε. Τον στέλνανε αδιάβαστο. Όπως έγινε και με την. Υπάρχει τρόπος ουσιαστικά για να σε στείλουν αδιάβαστο εδώ που τα λέμε, γιατί πολλές φορές την έχουμε αθωοποιήσει τη δημοσιογραφία, ενώ δεν είναι έτσι και το ξέρουμε. Και έχει εμφανιστεί στην άποψη των πολιτών τελευταία. Εγώ θέλω λίγο να μιλήσουμε για τη σημερινή κατάσταση. Να μου πείτε εσείς πώς την βλέπετε να διαμορφώνεται. Εάν κρίνουμε βάσει τη συνισταμένη των πολιτικών παραγόντων της πλειονότητας, υπάρχει κάπως το φως στην άκρη του τούνελ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς. Ποια άκρη? Καταρχήν να δεις στην άκρη του τούνελ φως, πρέπει να υπάρχει τούνελ. Όχι. Άλλο τούνελ και άλλο τα έγκατα του Κιάδα. Εκεί είμαστε. Μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί να κοροϊδέψει τον κόσμο? Είναι λίγο απεσιόδοξο αυτό. Όχι, δεν είναι απεσιόδοξο, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Με αυτή την υπάρχουσα πολιτική δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σωθεί η Ελλάδα. Δεν το λέει κανείς. Αλήθεια. Με το ευρώ 1,40, 1,36, 1,37 δεν σώζεται ποτέ η Ελλάδα 500 χρόνια να πέσουν. Δεν μπορεί να βγάλει αυτό το χρέος, αυτό που λέγουμε το βιώσιμο. Το οποίο είναι 550 μαζί με τις τράπεζες. Γιατί 310 είναι αυτά που χρωστάμε. Και 240 είναι αυτά που έχει εγγυηθεί η Ελλάδα, η τράπεζα της Ελλάδος, η κυβέρνηση της Ελλάδος έξω στην κεντρική τράπεζα για να πάρουν δάνεια ο Κωστόπουλος, ο Λάτσης, ο Σάλλας και όλοι άλλοι. Μου λέτε με το ακριβό ευρώ. Δηλαδή θα έπρεπε να πάμε στο φθηνό ευρώ. Δηλαδή να πλησιάσουμε... Εάν το ευρώ δεν πάει 1:1, η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει άλλες λύσεις. Αναζήτηση άλλες λύσεις. Οποία... Ξεκάθαρα. Εθνικό νόμισμα. Ξεκάθαρα. Δεν πάει. Δηλαδή, εφόσον το ευρώ κάθε μέρα με βουλιάζει, κάθε μέρα με βουλιάζει, τι άλλο πρέπει να δώσει για να κρατήσω το ευρώ? Τώρα όμως πάμε στο άλλο άκρο, της δραχμοφοβίας ουσιαστικά. Έτσι, του Σαμαρά. Οποίο... Γιατί ακριβώς τη φοβάται τη δραχμή. Ο Σαμαράς τη φοβάται τη δραχμή. Όχι η Ελλάδα πρέπει να φοβάται. Ο κόσμος τη φοβάται. Όχι. Ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν. Τα μέσα μέσα. Η δραχμή. Ο μπαμπούλας, η δραχμή. Με δραχμή ζήσαμε. Με δραχμή φτιάξαμε τη ζωή μας. Με δραχμή μπήκαμε στις πρώτες οικονομίες του κόσμου. Με δραχμή. Και από τότε που ήρθε ο ευρώ, άρχισε η κατρακύλα, μέχρι σημείο πριν από 2 εβδομάδες να ψηφίσουν την εχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Ανερυθρίας θα πάλι. Και να πω και ένα γεγονός, γιατί ξέρω τι δημοσιογράφος είσαι. Προχτές πέρασε κάτι απαρατήρητο, το τράνζιτ. Πήγε η Ένωση Αγγελέων και Δικαστών στον κύριο Ράιχεμπαμ για να λύσει τα προβλήματά της. Οι θεσμικοί παράγοντες για το τι είναι νόμος και παρανομία αναγνώρισαν ότι ο ουσιαστικός πρωθυπουργός είναι ο Ράιχεμπαν. Και κάνουν και δηλώσεις, βρήκαμε γόνιμο το διάλογο. Επομένως, έχει καταργηθεί η φυσική διαδικασία που ξέραμε. Άρα λοιπόν, τι άλλο θα δώσω για το ευρώ? Δηλαδή, προκειμένου να μου δίνουν ευρώ, ο Γιάννας ζω καλά, να πεις, ξεπουλάω την ευδαιμονία μου. Να επιβιώνω λάθρα, να έχω τον κόσμο στον δρόμο, να μην πληρώσω τα δάνειά του, να την παίρνω την περιουσία για να έχω ευρώ. Τι είναι αυτά που λέμε? Οπότε εκτός Ευρώπης που λέτε ξεκάθαρα. Εκεί που είναι η Αγγλία. Εκεί είναι που είναι η Δανία. Εκεί είναι που είναι η Σουηδία. Άσχημα είναι. Πόσο όμως απαγκεστρωμένη από την Ευρώπη και την ισχυρή Ευρώπη, να το πούμε έτσι. Όχι, δεν υπάρχει ισχυρή Ευρώπη, εδώ που τα λέμε. Υπάρχει μια ανίσχυρη οικονομική Ευρώπη που δεν μπορεί να ταΐσει όλα τα μέλη της. Αλλά πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, και το θυμάμαι καλά, είχατε πει για να συμπτυχθούν οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και να δημιουργηθεί. Βεβαίως, έτσι... αυτό το λέω. Μέσα,
μέσα στο πλαίσιο της αντίστασης και το κλώτσε ο Σαμαράς. Όταν κάνω αυτή την προσπάθεια που συνεχίζω να την κάνω, ξέρεις τι μου λένε οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι, οι ευρωβουλευτές που γνώρισα. Έλα ρε, εσύ γίνατε εργαλεία της Μέρκελ, τι λες. Εργαλεία της Μέρκελ μας βλέπουν οι υπόλοιποι του Νότου. Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα. Άρα λοιπόν χάσαμε και αυτό το τέχνασμα, αυτό το εργαλείο που επέμενα για τον Νότο. Το χάσαμε. Η Ευρώπη έχει κάνει πολλές προσπάθειες να γίνει ένα πράγμα. Έτσι το έκανε και επιμέτερη. Πριν 200 χρόνια η Ιερά Συμμαχία διέλυθη. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Είναι άλλα τα συμφέροντα του Βορρά, άλλα τα συμφέροντα του Νότου. Δεν μπορεί ο κόσμος λοιπόν να συλλειτουργήσει απλές. Εμείς θα είμαστε τα καρσόνια. Οι υπόδουλοι των Γερμανών. Είτε με τάγκ, είτε ξέρω εγώ με αεροπλάνα πολεμικά, είτε με το ισχυρό νόμισμα. Μπορώ αυτή τη στιγμή να πουλήσω τι στο εξωτερικό. Πέστε με έναν την Καλαμάτα που να μπορώ να πουλήσω οτιδήποτε στο εξωτερικό με το ευρώ 1,36-1,37. Τίποτα. Πείτε με έναν Αμερικανό τουρίστα που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα με τόσο ακριβό το νόμισμα. Πάει στην Τινησία και στην Τουρκία απέναντι με τον τρίτο. Έτσι λοιπόν δεν ζω και γι' αυτό λοιπόν πρέπει σοβαρά να σκεφτούμε να κάνουμε. Το εκτός ευρώ πάντως μου φαίνει λίγο πολύ, δεν ξέρω πώς, αλλά μου φαίνει λίγο πολύ και προς την πρόταση της αριστεράς. Δεν ξέρω αν στρίψατε εσείς τόσο αριστερά. Το λέω αυτό για να. Μια πρόταση θα την κάνουμε, δεν παιδί. Είναι η σωστή πρόταση. Ποια είναι η σωστή πρόταση αυτή. Τώρα, αν τη λέει και αριστερά, τη λέει και κάποιο άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το λέω συγκεκριμένα. Μου κατεβάζει το ευρώ, μου το πάει 1-1. Το είπε ο Γιούνκερ. Φεύγοντα. Το φώναζα στην Ευρωβουλή από το 2004. Δεν πάει ρε παιδιά, θα πνιγούμε. Μα τι έγινε. Το προέβλεψα, το βλέπα. Δηλαδή να παραμείνω στο ευρώ να κάνω τι. Ένα πέραν τον νοικοταφείο, όλη την Ελλάδα δεν το κάνω. Το αποδέχεται όμως αυτό ο κόσμος, γιατί μπορεί σαν συνειρμό, τουλάχιστον όσοι είχαν ζήσει την δραχμή, να φτάνει στο μυαλό του σε μια καλή δραχμή, έτσι όπως ζούσε με τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά και με το ευρώ έχει περάσει καλά. Έτσι, πότε πέρασε. Ένα διάστημα ευδαιμονίας το πρώτο. Καθόλου δεν περάσαμε καλά. Τα βασανιστήρια αρχίσαν από την πρώτη μέρα. Απλώς φάνηκαν λίγο αργότερα. Αυτή είναι η ιστορία. Το ευρώ έχει μια ιστορία 10 ετών. Η δραχμή είναι συνοδός από τότε που ελευθερωθήκαμε. Κάναμε πολέμους, είχαμε κινήματα, είχαμε τα πάντα. Μείναμε όρθιοι με δραχμή. Τώρα, στο πρώτο ταρακούνημα, εξαφανιστήκαμε. Είμαστε η πρώτη χώρα σε ανεργία. Είμαστε η πρώτη χώρα σε αδυναμία καλύψεως φαρμακευτικά το λαό. Τι άλλο κάνουμε, δηλαδή. Τα παιδιά πεθαίνουν. Πεθαίνουν τα παιδιά στον δρόμο. Πού έχει γίνει αυτό, σε ποια άλλη χώρα πέθανε παιδί 30 ημερών από ασυτεία. Στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Προχθές. Πότε άλλοτε. Πού αλλού, σε ποιο μέρος του κόσμου δεν υπάρχει φάρμακο για τον καρκίνο για τον έχοντα ανάγκη. Μόνο εμείς. Εκαταλείψαμε τον κόσμο. Εκαταλείψαμε Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό το διάστημα παρουσιάζεται μία λύση ευρωπαϊκής ανακούφισης με βάση και τα όσα βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε από τις δόσεις που είναι εξαρτήσεις, εντάξει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, από τη συνθήκη των μνημονίων. Με βάση τη συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείτε, συμφωνείτε ότι έπρεπε να είναι αναγκαστική η επιβολή τους? Όχι, διαφωνώ. Στο πρώτο μνημόνιο, εγώ ψήφισα πρώτο άθρο. Όχι το 2, όχι το 3, όχι το 4, και μάλιστα ήταν εισηγητής ο Βορύδης και υπάρχει και το βίντεο να το διαπιστώσει. Το συνόδευσε όμως να κάνει μια κυβέρνηση εθνική. Δηλαδή, ο Σαμαράς, ο αυτός, και τσίναγε ο Σαμαράς με τις ρούλιες που έλεγε τότε, τα ακραία του. Βρέλα μέσα. Δεκανίκη με έλεγε, Δεκανίκη με κατέβασε, Λαγό με έλεγε. Βρέλα μέσα κι σε αυτά τα πράγματα. Το ζωικό βασίλειο δεν έρχονταν. Βάλαμε να διαχειριστεί την πιο δύσκολη στιγμή της Ελλάδος ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου, κούκου, μυαλό λέει τι να κάνουμε. Λέει. Δεν ήταν ο Τζίνιος. Και ήταν τα αποτελέσματα και υπήρχαν. Και μετά ο Σαμαράς από εκεί που ήταν ο άγριος γιώχτης, ο Ιαβέρης έργο του μνημονίου, έγινε το πυθύνιο όργανο της κυρίας Μέρκελ μόνο και μόνο γιατί πρωθυπουργός. Είδε και από είδε δεν πάει γίνει με τον άνθρωπο, πήγε και έγινε. Και σήμερα δεν αλλάζει η κατάσταση με τις δόσεις που έρχονται. Τουλάχιστον σε επίπεδο κοινωνίας φαίνεται λίγο πολύ να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, αν δεν κάνω λάθος, Δεκέμβρη. Σήμερα πράγματι στην ομολογώ ότι εδώ στην περιφορά είδα κόσμο με χαρά να ζωγραφάζει και ο πρωθυπουργός μας και εσύ το ναι. Όποιος με έπιασε μου έλεγε τι θα γίνει με το στεγαστικό που έχω. Αμάν, έπαιρνα 1500 και παίρνω 800. Πώς θα δώσω 400. Για πες μου κύριε Κατζαφέ, τι θα φάω. Όλος ο κόσμος. Αυτοί λοιπόν είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από την κατάσταση. Ενδιαφέρονται τώρα τι γίνεται με τις τράπεζες αυτοί. Αυτό σου λέει θα μου κόψει τράπεζα, τίποτα. Όχι. Τι μου λες εμένα. Τι μου λες σου λέει. Ο κόσμος είναι απελπισμένος. Και αν ο κόσμος δεν βγαίνει στους δρόμους τώρα δεν βγαίνει γιατί είναι στο τελευταίο επίπεδο. Κάποτε ο Πασάς έλεγε έναν αγά και του λέει άδεσαι διαμαρτύρω για τους φόρους.
Δηλαδή φωνάζουν, ουρλιάζουν όλη την ημέρα, λίχτους φόρους. Ακόμα πιο πολύ ανταρδί. Φωνάτε και περπατεί στην αγορά, φωνάζουν. Κι άλλους φόρους λέει. Χαλάει ο κόσμος. Κι άλλους φόρους. Πήγε να δεις τώρα, του λέει. Δεν μιλάει κανείς. Αμάν, πρόβλημα. Αμάν, άμα δεν μιλάει κανείς, σου λέει, ετοιμάζεται η εξέγερση. Κόψε φόρους. Εκεί είμαστε τώρα. Ένας ολόκληρος λαός ελοχεύει και περιμένει τη στιγμή. Δεν έγινε πέρσι η εξέγερση με αυτήν την αντίδραση του κόσμου, των αγανακτισμένων, της κατάστασης που είδαμε απέναντι στους πολιτικούς. Δεν έγινε αυτή, πιστεύετε? Εγώ νομίζω ότι είμαστε μέσα εκεί, είμαστε, σε αυτή την πολυβήθρα είμαστε τώρα. Οπότε θα βράσει το νερό να γίνει η ΜΠΑΜ. Είναι θέμα χρόνου. Και βέβαια με φοβίζει αυτό το ΜΠΑΜ. Με φοβίζει πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω ποιος θα το ελέγξει. Πιστεύω μάλιστα ότι ο Αμερικανός θα ξαναβάλει το χέρι. Όταν λέτε Αμερικανός, το ελέγχει αριστερά αυτή τη στιγμή, γιατί έχετε κάνει μια σύνδεση, τουλάχιστον με το ΣΥΡΙΖΑ έχετε κάνει μια σύνδεση. Ο Αμερικανός παίζει τώρα με τρία κόμματα. Με τα τρία κόμματα τα αντί παίζει. Είναι γνωστό, ο κύριος Καμένος βγήκαν από τα τηλεγραφήματα της πρεσβείας ότι είχε κάθε μέρα επαφή, πήγαινε στο μέρος του πρέσβη και παρακαλούσε μάλιστα να γίνει υπουργός και εγώ τι έγραφε. Ο κύριος Μιχαλολιάκος είναι το άλλο του σκαρτί. Αυτή είναι μια αλήθεια. Τώρα τι θα προκύψει και τι θέλει να κάνει ο Αμερικανός δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορεί να συμβούν παρόμοια γεγονότα με αυτό που έγιναν στις 6 Δεκεμβρίου του 2008, που δεν ήταν μόνο γεγονότα που βαζόντουσαν στους εξουσιαστές, μπήκαν οι προβοκάτορες στη μέση. Άρα λοιπόν φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ και δεν είμαι ο μόνος ίσως που τα φοβάμαι. Δεν είμαι ο μόνος που τα φοβάμαι. Αυτή τη στιγμή όμως, πέρα από τον πυρήνα της κυβέρνησης, που θέλω λίγο να το σχολιάσουμε, το ζήτημα της συνεργασίας αυτής που για πρώτη φορά έγινε, αλλά παρόλα αυτά, όπως μου είπατε νωρίτερα, το είχατε θέσει, είχατε καταθέσει μία πρόταση αρκετό καιρό πριν, βλέποντας ίσως και λίγο μπροστά, υπάρχει μία δυναμική που έρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λίγο το πρώτο σκέλος που έχει να κάνει με την συνεργασία κομμάτων που για πρώτη φορά γίνεται σε επίπεδο κυβερνησιμότητας. Ναι, έχω να θέσω ένα ερώτημα. Γιατί δεν μπορούσαν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο όταν είχαν 80% και μπορέσαν όταν πήραν και οι δύο μαζί 30 μόλις? Γιατί? Αυτό δεν προσβάλλει την νομοσύνη όλων μας? Εσείς, ο κόσμος δεν πάει καλά, σκοντάφτουμε, πέφτουμε κάτω, πήγαινε μαζί να σώσουν τον τόπο. Δεν πήγανε. Μόλις πήγαν στο 30 και ξεφρακωθήκανε, σπεύσαν να κάνουν συνεργασίες. Αυτή είναι το ένα σχόλιο. Έπρεπε όμως να γίνουν, γιατί δεν θα πηγαίναμε σε ένα διέξοδο κυβερνησιμότητας της χώρας? Καλά, στη Δημοκρατία υπάρχουν αδιάξοδα. Φτάσαμε όμως σε ένα ωριακό σημείο εκείνη την εποχή. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω τι κοινή συνύπαρξη έχει ρεπούσει με τον Βορύδη και τον Άδωνη. Αυτό το γέλιο, το αυθόρμητο βγαίνει σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυθόρμητο γέλιο, γιατί είναι εντελώς διαφορετικά αντίρροπες τάσεις. Δεν ψηφίζουν. Το ίδιο κόμμα ψηφίζουν. Η κυβέρνηση ψηφίζουν και οι τρεις τους. Το ίδιο κόμμα. Λοιπόν, είναι τρελά πράγματα. Εγώ θα προτιμούσα, ξέρω εγώ, να είχα φύγει από την πολιτική, να έχω πεθάνει. Να ψηφίσω μαζί με τη Ρεπούση που εχθές ζήτησε την κατάργηση στην ουσία των μαθήματος μαθηματικών θρησκευτικών. Έρχομαι όμως τώρα επί της ουσίας. ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός έκανε λάθος. Πολλά έχει κάνει. Αλλά το λάθος ήταν τον Ιούνιο. Έπρεπε να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα. Να έρθει τα πράγματα, όχι μόνος του, χρειαζόταν πάλι τον Καμένο ή τη Δημάρ. Τόσο κοντά ήτανε. Μου το λέτε έτσι, σαν τόσο κοντά ήταν οι τρεις τους. Μπορούσε, άμα έβγαινε πρώτο, ναι, θα πέρα αυτό στου 50 πριν. Ναι. Αλλά θέλω να πω, η συνεργασία θα ήταν μεταξύ αυτών των δύο. Αυτή ήταν. Δεν μπορούσε να πάει η Χρυσή Αυγή μαζί. Λοιπόν, και θα έπεφτε, θα είχε πέσει τώρα ο Τσίπρας. Γιατί δεν είχε μια πολιτική. Θα είχε πέσει. Και τώρα όλοι εμείς οι άλλοι, όλοι, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, όλοι οι άλλοι, θα είχαμε κάνει μια πλατιά αστική δημοκρατία και θα κυβερνήσαμε για 8 χρόνια, μπας και περισσέσουμε τίποτα. Τώρα θα γίνει το αντίθετο. Τώρα φέρνουν τον Τσίπρα, τροπιοφόρο. Και οι Αμερικανοί, οι οποίοι ξέρουν καλά το παιχνίδι, τον περάσανε από τα προκαταρκτικά με αυτό το. Με την επίσκεψη, εννοείται. Με την επίσκεψη. Λοιπόν. Πέρασε και από Γερμανία. Και ο οποίος, πώς. Πέρασε και από Γερμανία όμως. Σαφώς πήγε από εκεί να δει, να μιλήσει και να πάει στον Αμερικάνο να πάρει την ευχή. Την ευχή δίνει πάντα ο Αμερικάνος. Και εσύ πας και βλέπεις τον πατέρα σου, αλλά ο παππούς δίνει την ευχή από μέσα. Λοιπόν, πήγε λοιπόν στον Προπασάν, πήρε την ευχή και μας έχει έρθει εδώ μεταλλαγμένος βέβαια, έτσι. Τώρα. Γιατί φαίνεται ότι είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον έχει πάει λίγο προς το μνημόνιο. Φαίνεται ότι αποδέχεται λίγο πολύ την πρόταση της πολιτικής που ακολουθείτε. Εντάξει, δεν είναι η πολιτική. Μια στροφή ελάχιστη τουλάχιστον. Έτσι, η πολιτική είναι λάθος, δεν έχουν καμία φωλή. Απλώς πάει με την πολιτική που βγάζει πρωθυπουργούς τώρα, γιατί αυτοί έχουν το πάνω χέρι. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, γιατί αυτό το εκτός ευρώ που, που έβγαινε πάρα πολύ έντονα προς τις εκλογές πλέον δεν υπάρχει. Σε πολλά έχει αλλάξει.
Σε πολλά έχει αλλάξει γιατί το έχει δικαιολογήσει. Εντάξει, εγώ δεν είμαι. Δεν πιστεύω ότι είναι ευχαριστημένη η κυρία Ρόζα με τη συνιστόσα και κάποια άλλη αριστερή σα και του βάζουν τρικλοποδίας. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Ο τελευταίος που θα ήθελε να μπουν βόμβες στο μόλι είναι ο Τσίπρας. Και είναι πολύ χαζό αυτό η Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί να του προσάψει. Γιατί κάθε φορά που μπαίνει μια βόμβα, ο Τσίπρας χάνει. Και συσπηρώνει κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, λοιπόν, ο τελευταίος που θα μπορούσε να θέλει. Τώρα, εάν δεν έλεγε κάποια κομμάτια από τις συνιστώσεις του και αυτά αντιδρούν γιατί ο Τσίπρας πηγαίνει δεξιά εντός εισαγωγικών, αυτό είναι μια στάξιο θέμα. Ο Τσίπρας όμως δεν το θέλει αυτό και δεν εφλάξει. Από την άλλη, το ζήτημα της σημερινής συνεργασίας και αν αυτή τέλος πάντων τελεσπορήσει μέχρι τετραετία, έτσι όπως τουλάχιστον θέλουν τα τρία κόμματα. Ναι, δεν νομίζω τετραετία. Πιστεύω μετά την εκλογή της κυρίας Μέρκελ, που δυστυχώς και να έρχεται, τα πράγματα σφίξουν τόσο όσο πολύ που θα απογειώνονται, ξέρω εγώ, και ο Κουβέλης και ο Βενιζέλος και ο Σαμάς. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ελπίδα. Μας κρατάνε σε μια κατάσταση έτσι να φτάσουμε στις εκλογές. Μόλις περάσουν οι εκλογές, τέλειωσε. Εάν δεν βγει η Μέρκελ, υπάρχει περίπτωση μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Χωρίς πλέον να έχω την εμπιστοσύνη, για να θέλεις, την ψευδέσεις. Το λέγαμε και με τον Ολάντ. Και βγήκε πιο πατάτα από τον Σαρκοζή. Να έρθω λίγο στο ζήτημα του μνημονίου. Αν θα πρέπει να υπάρξει εξεταστική για το μνημόνιο, τώρα, άμεσα. Ο κύριος Σαμαράς την είχε ζητήσει, ο κύριος Σαμαράς την είχε υποσχεθεί στις πλατείες, ο κύριος Σαμαράς. Αφορά λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, αυτό που έκανε την πρόταση. Εγώ έκανα μια πρόταση για την εν κατάσταση της οικονομίας που έχει μέσα και όλα αυτά τα παιδί Γεωργίου τώρα. Ναι, το λέω όμως αυτό γιατί έχουμε κάποιες κινήσεις να, όχι να ενοχοποιηθούν, τέλος πάντων να στηθεί μια λογική γύρω από την κατάσταση έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Βλέπουμε λίστα Λαγκάρντ, βλέπουμε Βαγκοσταντίνο. Έλα που θα κάνει τώρα ο Αντώνης ο Σαμαράς εξεταστική τώρα για το μνημόνιο. Έλα τώρα, αυτά είναι για πλάκα, είναι για να δουλεύουμε τον κόσμο. Να θίξει κάτι τον Γιώργο ή τον Βενιζέλο. Έκανε λοιπόν μνημόνιο η οικονομία, χτυπάει αυτούς. Άρα την άλλη μέρα έπαψε να είναι πρωθυπουργός και θα είναι στα ζήτητα. Υπεύθυνοι όμως για τη σημερινή κατάσταση δεν πρέπει να υπάρξουν. Πώς? Υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση. Σαφώς, αλλά όχι από το Σαμαρά. Δεν μπορεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Δεν ξέρω αν το επιθυμεί. Αλλά στο βάθος το λέει, το θέλει πώς. Θα βγει ένα αποτέλεσμα γιατί του Παπαδρεπτό και δεν το κάνουν. Γιατί δεν την κάνουμε την εξεταστική επιτροπή. Έχουν βρεθεί όμως άτομα τώρα με ονοματεπώνυμο ουσιαστικά και από τους ελέγχους που γίνονται από την πλευρά του ΣΔΟΕ. Δεν ξέρω πόσο οι πολιτικοί μπορούν να ελεγχθούν πάνω σε αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε Τσοχατζόπουλο, Παπακοσταντίνου, ελέγχονται τουλάχιστον. Τσοχατζόπουλο ήδη έχει πάρει. Η πεθαμένη. Μου λες για τις πεθαμένες τώρα. Πήγε να κουμπίσει τον Παπαδρέο. Πήγε να κουμπίσει τον Βενιζέλο. Μέχρι εκεί πρέπει να φτάσει ο έλεγχος. Ο έλεγχος να φτάσει παντού. Αλλά όχι με αυτά, με το άνθρωπο 6 του Συντάγματος. Δεν κολυμφόμαστε τώρα. Αυτά είναι απαγορευτικά. Το φτιάξε ο Βενιζέλος με τον Βαρβιτσιώτη για να την γλιτώνω όπως τώρα. Εγώ πηγαίνω σε αυτό που είπε Μπενάκη. Στον Παπούλια. Αφού είπε θα χάσουμε την κυριαρχία, όλα. Σε αυτό λέει θα δούμε και άλλες μορφές διακυβερνήσεως της χώρας. Πάμε σε αυτό που λέει Μπενάκη. Και να τελειώσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λέει η παπαϊκός κόσμος στον Κορυδαλό. Στο κάτω-κάτω είναι και λίγο ντροπή για τη δημοκρατία. Να αφήνουμε τον άλλο χωρίς παρέα μέσα εκεί μόνο του. Αν του στείλουμε καμία τριανταριά, να έχουν μαζί να κάνουν και μια ομάδα ποδοσφαιρική κτλ. Όλα τα λαμόγια. Δεν είναι το μόνο λαμόγιο ο Άκης. Τι είπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όταν ζητούσε από την Επιτροπή. Όλο το Κησαία. Τι έκαναν οι άλλοι. Το πνίξανε. Το πνίξανε γιατί έπιανε και κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Και πήγε μόνο ο Άκης μέσα. Όλο το Κησαία υπέγραψε. Μόνος υπέγραψε ο Άκης αφ' αυτού. Αλλά Κησαία σημαίνει και Σιμίτη, σημαίνει και Παπαδρέου, σημαίνει και Βενιζέλο, σημαίνει και Λαλιώτη, σημαίνει και Παπαδρέου, την άλλη τη Βασούλα. Οπότε λοιπόν το κάνανε παπά. Το θέμα λοιπόν είναι να ξεμπλέξουμε μια και καλή με όλους αυτούς. Θα πάει μέσα ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει μέσα ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΟΚ. Για τα δάνεια της κάλεσε τώρα ο εισαγγελέας. Πώς θα πήρε τα δάνεια, με τι. Τώρα, αυτά τα λεφτά που έχουν φάει, 250 εκατομμύρια έχουν φάει, δεν είναι και δύο. Και σου θυμίζω ότι για 300 εκατομμύρια έγινε η μείωση των μικρολογικών συντάξεων σε όλους τους συνταξιούχους όλης της χώρας. Αν επιστρέφουν αυτά τα λεφτά, δεν είναι ανάγκη να γίνει η μείωση. Για να κάνουν τι τα λεφτά. Τσακούζι και χαμάμ, πώς το λένε ο Γιωργάκης επάνω, και γκλαμουριά γραφεία τηλεφώνησε γκρούγο ο Σαμαράς. Δεν μπορούσε να μείνει εκεί που ήταν. Μετά τα λεφτά του κόσμου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε εδώ με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Νέα Ήρμου. Oh,
Επανερχόμαστε εδώ μαζί με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, σε μια χρήσιμη και ουσιαστική συζήτηση. Θα πάω λίγο σε αυτά που βιώνει τώρα η κοινωνία και που ουσιαστικά είχαν να κάνουν με τις κινητοποιήσεις στα μέσα μεταφοράς. Εδώ η κυβέρνηση έδειξε μια πυγμή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, με τον τρόπο που ακολούθησε και τη διαδικασία που ακολούθησε με τις επιτάξεις και τις επιστρατεύσεις και. Συμφωνείτε καταρχήν? Επιστάψεις λογικής δεν έχει κάνει, όλα τα άλλα δεν έχει κάνει. Χρησιμοποιείτε πολύ έξυπνους όρους. Συμφωνείτε όμως με την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων έτσι? Διαφωνώ απολύτως με τους συνδικαλιστοπατέρες, με τις συντεχνίες. Αυτοί φάγανε την Ελλάδα. Ο ακολούθητος όγκος οικονομίας Ελλάδος είναι όλοι αυτοί. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις δανειζόντουσαν για να ικανοποιούν αιτήματα αυτών προκειμένου να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Όλοι αυτοί είναι η μεγάλη πληγή της χώρας. Άρα δεν μπορώ παρά να διαφωνήσω με την τακτική την οποία ακολουθούν. Το δόγμα πυγμής της κυβέρνησης συναντά ουσιαστικά τώρα έναν άλλον αντίπαλο σε εισαγωγικά που είναι η τάξη των αγροτών που πάντα ήταν αντίπαλο στις κυβερνήσεις, έτσι όπως ακολουθείται η πολιτική από τις κυβερνήσεις. Με τους αγρότες τι θα γίνει? Οι αγρότες έχουν ένα δίκιο. Εντάξει, πέρσι καθίσαν ήσυχοι και σου λέει μέχρι πότε. Κάτι για μας να. Δεν είναι. Δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Αγανάκτη άλλο. Παιδεύεσαι ένα χρόνο στη γη και δεν μπορεί να τα πουλήσει. Έλεγα τότε του Παπανδρέου, βάλε ρε τον φόρο του διοξιδίου του άνθρακο. Μα ωραία ιδέα, θα το κάνω. Με στη Βουλή θα το κάνω. Δεν το έκανε ποτέ. Δεν τον αφήσω να παίξω. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι φορολογείται η πατάτα, μην είναι πιο ακριβή από την πατάτα του Έλληνα αγρότη. Αυτή που έρχεται από την Τουρκία ή τα σκόρδα ή τα τέτοια. Πέρυσι, πρόπερσι, θα είχαμε φέρει μαρούλια από την Ιταλία. Αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι. Χρειάζεται μια πολιτική. Δεν έχει πει κανείς. Χρειάζεται η πολιτική αυτή του ξεσηκωμού όμως, γιατί και απ' την άλλη φτάνουμε στο σημείο του να κλείνουμε δρόμους. Εντάξει, εγώ δεν λέω να κάνουμε ό,τι έκανε ο Ρωμαίος που και τους έσκασε τα ελαστικά. Εντάξει, δεν είναι αυτό το πρέπει, αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε ευκαιρία στον αγρότη. Ο αγρότης δεν έχει τελειώσει 5 μάστερ στο πανεπιστήμιο, συμφωνούμε έτσι. Δεν ξέρει ακριβώς πού πάει το πράγμα, του το είπε κανείς. Είπε σε κανέναν αγρότη ο Έλληνας Υπουργός Γεωργίας ότι η Ρεσία Ισχοράφια βάλε αγριογκινάρα. Τίποτα δεν θέλει, τίποτα αγριογκινάρα, ούτε κλάδεμα θέλει. Αγριογκινάρα, δύο. Βραπ. Μου βγάζει ένα χιλιάρκο το στρατό. Το κάναμε και τον αγρότη. Τον αδρανοποιήσαμε έτσι ουσιαστικά. Λοιπόν, σου λέω ποιο είναι το θέμα, δεν του λέει κανείς τι να κάνει. Οι άλλοι βάζουν βαμπάκι. Και η Ευρώπη δεν θέλει βαμπάκι και χαλάει στις αποθήκες. Γκρινιάζουν και φωνάζουν. Μουριές, μετάξι θέλει. Πλάκωση, μουριές και τελείωσε η υπόθεση. Δεν πέφτει τίποτα. Και ο κορπός τρώγεται από τα ζώα και τα φύλλα τρώγεται από τις αγελάδες και κερδίζει λεφτά. Δεν τα είπε κανείς. Όταν γίνεται υπουργός Γεωργίας, κάποιος δεν θα πω το όνομά του. Πρωτοβόλτα στην Αθήνα. Και εγώ θα του κάνω πλάκα να. Και του λέω στη Βουλή, μόλις βγαίνει εκεί στο πεστήριο, του λέω: σε παρακαλώ, έχω πάνε χωραφάκι και θέλω να μου πεις πώς φυτεύει την Πανέστρα. Μου λέει: δεν ξέρω πώς φυτεύει την Πανέστρα. Και ήταν υπουργός Γεωργίας. Και έδιωξε την Πανέστρα με μακαρονάκι. Λέει: πάνε στο παυτί είναι. Ο άλλος πήγε και κοιμήθηκε στις Βρυξέλλες και το ξύπνανε οι κλητήρες να βγει έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Λοιπόν, αυτά τα αποτελέσματα θα έχεις. Ο αγρότης έχει κάθε λόγο να είναι στενοχωρημένος, να δυσανασχεθεί. Συμφωνώ, αλλά. Αν και θα πεινάσει ο τελευταίος. Έτσι. Γιατί αυτοί που ζουν στις τσιμεντοφυλακές στην Αθήνα έχουν τελειώσει. Ο αγρότης έχει κανένα πουλάκι, έχει κανένα χορταράκι. Κάτι γίνεται. Έτσι, κάτι μένει. Με το θέμα της θερμοκρατίας. Με φοβίζει πιο πολύ αθρομετανάστες από τους τρομοκράτες. Αλλά βλέπουμε μια έξαρση, νομίζω τώρα τελείωσε. Μου αρέσει το σύστημα που το έχει τελειώσει αυτό. Η γυναίκα σου και η γυναίκα μου δεν φοβάται τρομοκράτη για να πάει στην αρφή της, φοβάται τον αθρομετανάστη που ας βρει ξέρετε να έχει στο κεφάλι. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι πολύ εύκολα έχουμε αφήσει τον κίνδυνο και τον φόβο και την ασφάλεια από τον αθρομετανάστη και πάμε στην τρομοκρατία. Μπράβο. Γιατί μόνο η χώρα της Ευρώπης είμαστε εμείς που η τρομοκρατία? Είναι ανίκανοι οι αστυνομικοί μας? Όχι. Τι συμβαίνει, γιατί? Υποκινούμενοι. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τουλάχιστον το τροφείο. Ναι. Το τροφείο να λέτε. Οι αντεξουσιαστές, οι αναρχικοί κτλ. Δεν έχουν ποτέ ονοματεπώνυμο αυτοί. Γιατί? Δεν μπορούμε 500 ανθρώπους στην Αθήνα. Τι λες μου, και θα έχω 50.000 άντρες. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν θέλουν. Τους αρέσει το σύστημα να υπάρχουν. Παίζουν διάφορα παιχνίδια. Τους χρησιμοποιούν όπως ο καθένας και παιδείται. Εδώ θα και εκεί θα. Αυτή όμως τη χρονική στιγμή πλήττει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό να τονίσουμε και από τέτοιες ενέργειες αλλά και γενικότερα. Ναι, σιγά που σε ενδιαφέρει προκειμένου να μείνει ο άλλος πρωθυπουργός. Εσείς εννοείτε ότι υποκινείται η τρομοκρατία από τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αλλά κάθε φορά μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Δεν μιλάω για τώρα. Πιστεύω όμως ότι δεν την ελέγχουν
και δεν τελέχουν όχι από έλλειψη επάρκειας, από έλλειψη βούλησης. Το είπε πρωθυσσοδέντης, δεν το είπε. Εγίνει όμως μια προσπάθεια. Ότι εγώ τους συλλαμβάνω και τους αφήνει η άλλη πτυχή της πολιτείας. Η δικαιοσύνη. Αυτός εδώ, αυτός δεν είναι υπουργός. Και μας δεν ήταν και υπουργός δικαιοσύνης την τελευταία φορά, άρα ξέρει καλά το αντικείμενο. Από εκεί πέρα το θέμα είναι πόσο ελέγχεις την πολιτεία, πόσο δυνατός είσαι ή πόσο μάγκας είσαι. Και το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Επομένως λοιπόν, αυτός ο οποίος πρέπει να δώσει λύσεις είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Πέρασαμε από όλα τα κόμματα. Θέλω να περάσουμε λίγο από τη Χρυσή Αυγή, η οποία είναι κοντά σας όσον αφορά τον ιδεολογικο-πολιτικό χώρο. Αν και... καθόλου κοντά, ναι, όχι. Δεν εμείς, είναι... εμείς είμαστε πατριώτες, αυτοί δεν είναι πατριώτες. Αυτοί είναι πατριώτες. Εθνικό πατριωτικό κίνημα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι λέει, αλλά μπορεί να είσαι πατριώτης όταν πιστεύεις στον άνθρωπο ο οποίος έκανε κατοχή στην Ελλάδα, σε αυτόν που σε υποδούλωσε. Πώς είσαι πατριώτης. Πατριώτης είσαι να πιστεύεις και εγώ στον κολοκοτρόνη. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Δεν ξέρω τι λένε, εγώ σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα δύναμη μπορεί να είναι υπολογίσιμη, γιατί η οργή και η απογοήτευση των Ελλήνων κατέτεινε προς αυτούς. Ναι, γιατί λοιπόν, δεν διοχετεύτηκε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, να πω. Γιατί εμείς δείξαμε μια ευθύνη πολύ σοβαρή, την οποία δεν αντιληφθεί ο ελληνικός λαός. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί μπορούσα να το ρίξω στο Χασαποσέρβικο εγώ πέρυσι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και να πω ναι, κάτι τον Πρυτσάνικο Πρωθυπουργό που ήταν ο Σαμαράς και ο Παπαδρέου. Το θυμάστε που είχαν συμφωνήσει, ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Ναι, ωραία. Τότε εγώ θα ήμουν 20%. Θα ήμουν απ' έξω, αντάρα, θα φώναζε κτλ. Αλλά η Ελλάδα θα υπήρχε. Θα είχε διαλυθεί. Ή τις τρίχες που μου λέγανε μέσα εκεί δυο τους. Έλεσα Παπαδημητρίου κτλ. Και επέβαλα εγώ τον Παπαδήμο. Δεν ήξερα αυτό θα σκοτώσει το κόμμα μου. Πάρα πολύ το ξέρω. Τουλάχιστον με έχουν χρεώσει πολλά. Ως βλάκα δεν με έχει χρεώσει κανείς. Ήξερα. Αλλά με ενδιαφέρει η πατρίδα. Και γεννήθηκα για την πατρίδα. Αυτό λοιπόν τα μέσα ενημερώσεως και εκείνοι που ήταν απέναντι σου λέει αμάν κάτσε να τον θάψουμε. Ευκαιρία είναι. Και κάνανε την δική τους πρακτική άσκηση βάρους μου. Δεν με θανατώσαν όμως. Είμαι εδώ, φωνάζω, μιλάω, διεκδικώ. Οργανώνουμε σε όλη την Ελλάδα, κερδίζω φίλους, κερδίζω ανθρώπους. Πιστεύετε ότι ο μεγαλύτερος αντίπολος του κόμματός σας είναι η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή? Όχι. Ποιος? Όχι, δεν νομίζω. Εμένα μεγαλύτερος αντίπολος μου είναι οι ολιγάρχες και οι πρετεντέρδες. Αυτός είναι ο εχθρός μου. Δεν έχω κανένα άλλο εχθρό. Ούτε εγώ θα κάνω εχθρό τη Χρυσή Αυγή, ούτε εγώ θα τσιμπήσω ποτέ για την Χρυσή Αυγή. Ήμουν μόνος πολιτικός σε όλη την Ευρώπη που είπα ότι ήταν λάθος να την αποβάλουν από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν καταλαβαίνω. Δεν αποβάλανε την κυρία, πώς λένε, τη γυναίκα του κυρίου Μιχαλουλιάκου. Άλλο θέμα οικογενειοκρατίας εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τους 400-500.000 που τους ψήφισαν. Έχω τελείως άλλη άποψη των πραγμάτων. Πόσο με ενδιαφέρει η Χρυσή Αυγή. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει. Στον χώρο που κινείστε, στον εθνικιστικό χώρο. Δεν είμαι εκεί. Ναι. Εγώ είμαι ένα πατριωτικό κόμμα. Σωστά. Έχω μέσα στην ομάδα μου, μέσα στον κόσμο, ανθρώπους που έρχονται και από την αριστερά και από τη δεξιά. Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι πατριωτικό κίνημα. Και αυτό είμαι. Μην προσδιορίζεις με όρους τοπογραφικούς. Δεν το βάζω τοπογραφικούς, έτσι δεν είναι παλιά. Ούτε πολιτικο-γεωγραφικούς. Απλά θέλω να πω ότι θα υπάρξει μια διαφορετική ανανεωτική ίσως προσπάθεια από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Σαφώς υπάρχει. Μελετάμε, βέβαια, τα προγράμματά μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο όμως. Mm-hmm. Ποιο άλλο κόμμα έχει κάνει προτάσεις για να βγούμε από την κρίση? Μία πρόταση θέλω. Είναι 7 τα κόμματα. Μία από 7 κόμματα. Δεν θέλω μία από το καθένα. Εμείς έχουμε κάνει 70 προτάσεις. Ποια είναι η διαφορά αυτή τη βουλή από την προηγούμενη? Είναι μια προτάση, μια βουλή ήθους με πολλές προτάσεις από εμάς και σήμερα είναι κάτσε κάτω μωρή, πώς το λένε αυτά, πόρνη, ξέρω εγώ, τέτοια, τσόκαρο. Δεν τα ακούσαμε. Αυτή είναι η βουλή. Ποιος λείπει από τη βουλή? Ο Καρατζαφέρης. Ποιος το μάζευε το πράγμα μέσα εκεί? Ο Καρατζαφέρης. Το λέμε παρσία και όχι με έπαση και αυθαρέσκεια, αλλά αυτή είναι η διαφορά από την απουσία του Καρατζαφέρη. Τσακώνεται και πλακώνεται. Κύριε συνάδελφε, παρακολουθείτε πολύ βουλή. Πότε είδατε πολιτικό αρχηγό μέσα? Σπάνια, μια φορά το δίμηνο. Τώρα δεν ο Καρατζαφέρης ήταν κάθε μέρα. Κάθε μέρα. 10 ώρες εκεί. Και γι' αυτό και παρήγαγε Γέργο και γι' αυτό και έβγαλα τέτοιους βουλευτές που ολόκληρη η Δημοκρατία έχει τέτοια ένδια που τους έδωσε την πρώτη θέση και στον ένα και στον άλλο. Σας στεναχώρησε αυτό? Το ότι πάνε καλά. Όχι. Αυτοί οι μεταγραφές, να το βάλω σε εισαγωγή. Εντάξει, συμβαίνει. Εγώ δεν νομίζω ο Χριστός να ήταν ικανοποιημένος από τον Ιούδα ή ο Κέσσαρα από τον Βρούτο. Ή ο Λεωνίδας από τον Εφιάλτη. Σαφέστατα, πάντα υπάρχει μια προδοσία και υπάρχει μια παράδοση στην Ελλάδα ότι οι προδότες πάνε καλά. Πάνε καλά οι προδότες. Εγώ θυμίσω την προδοσία του 1965, ο αρχηγός έγινε πρωθυπουργός. Σκληρές εκφράσεις. Θυμίσω, ξέρω εγώ, το Σιμίτι με τον Παπανδρέου. Έγινε πρωθυπουργός. Πάντα οι προδότες έχουν μια πολύ καλή τύχη. Ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Τον πρόδωσε, έγινε πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν.
Μπορεί, μου λένε γιατί σημαίνει αυτό. Γιατί συνήθως προδίδουν οι αρηβίστες. Και ο αρηβισμός στην Ελλάδα καλά κράτη. Να έχουμε λίγο στη μεταξέλιξη του λαού, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πώς θα οργανωθείτε και τοπικά αλλά και κεντρικά και ποια είναι η νέα πρόταση ή η πρόταση που θα παρουσιάσετε στον κόσμο. Εγώ σήμερα ήταν και το κανάλι και είδα περισσότερους ανθρώπους από κάθε άλλη φορά. Σε μια Βασιλόπιτα που δεν θα κινητοποιήσει. Και είδα ανθρώπους οι οποίοι είχαν φύγει και ξαναγυρίζουν. Βλέπω ανθρώπους που ήταν με το Σαμαρά και έχουν μετανιώσει. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα το κάνουμε σε όλους τους Έλληνες, σε αντίθεση και σε κόντρα όλων αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να βγουν προς τα έξω όλα αυτά που λέμε. Κύριε συνάδελφε, είχατε ακούσει ποτέ τη λέξη ΑΟΣ πριν την πει ο Καρατζαφέρης στη Βουλή? Κανείς από τους ελευθερωτές δεν έχει ακούσει. Πρώτη την είπαμε εμείς. Της είπαμε σήμερα και όχι αύριο. Φώναζα σήμερα και όχι αύριο στη Βουλή. Χάσαμε την ευκαιρία, ΑΟΣ δεν μπορεί να δούμε την προσοχή δεκαετία. Τέλειωσε η ευκαιρία που κέρδισε η Κύπρος. Γιατί η ΑΟΣ οριοθετείται με την απέναντι χώρα. Τρέχα εγώ τώρα να πάω να βρω άκρη με τους Ισλαμιστές της Αιγύπτου ή με το νέο καθεστώς της Λιβύης. Τέλειωσε η υπόθεση, χάνουμε. Μιλούσα για ορυκτό πλούτο. Τώρα μιλάνε όλοι για ορυκτό πλούτο. Και δεν μιλάγανε για ορυκτό πλούτο. Δεν ξέραν ότι έχουμε το περισσότερο ορυκτό πλούτο από κάθε άλλο κομμάτι της Ευρώπης. Γιατί? Γιατί με το πρώτο μνημόνιο του 1947 που είχαμε υπογράψει στους Αμερικάνους για να πάρουμε το σχέδιο τότε Τρούμαν, είχαμε χωρίσει μέχρι το 2012 όλη την παραγωγή της Ελλάδος. Και γι' αυτό δεν έσκαφε κανείς. Και μου κάνει τίποτα, δεν σκάβουν ρε παιδιά να πούμε. Εδώ, ό,τι και να σκάψει, κάτι θα βρει. Ή αρχαία θα βρει, ή ορυχτό πλούτο θα βρει, ή νερό. Άρα, ουσιαστικά θα ξαναμιλήσετε με τους πολίτες, θα επανασυνδεθείτε με τους πολίτες, εγώ να τονίσω, και αυτό θα ξεκινήσει και από τη συγκρότηση της νεολαίας, γιατί βλέπουμε και αρκετή δράση και σε αυτό το κομμάτι. Ναι, έχουμε μια πάρα πολύ καλή νεολαία τώρα, πράγματι, με τον Θάνο τον Κόκαλη. Μια πολύ καλή ομάδα. Πράγματι δεν είχαμε τόσο καθαρή και καλή ομάδα, χωρίς εξαλώδες, χωρίς ακραίους μέσα, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει γρατζουνάνε και προκαλούν λίγο την κοινή γνώμη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το δικό μας συμβούλιο. Έχουμε μια εισδρομή 70% καινούργια πρόσωπα που δεν τα είχαμε. 70% δημοσκοπικά καταγράφεται αυτό, τώρα να σας δεν το θέλω καν, μακριά. Μου κάνανε τα κακά, δεν θα μου κάνουν κι άλλα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ανεβάσουν, μου κάνουν κακό όπως μου κάνανε πέρυσι που με κατεβάσαν. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των πραγμάτων, έτσι είναι. Όχι, δεν θέλω και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως την κοινωνία. Ποια καλύτερη δημοσκόπηση από αυτή που έκανα σήμερα περπατώντας. Είδα το άλλο πολιτικό αρχηγό να περπατάει μέσα στον κόσμο. Μόνο ο Καρατζαφέρης. Δεν μπαίνει, φοβόταν. Πώς υπάρχει στον κόσμο, τι. Ας κατέβαινε ο Βενιζέλος μαζί μου. Ο Κουβέλης, οποιοδήποτε από αυτούς. Και από δεξιά. Τα άκουγαν. Εγώ πέρασα, μιλούσα, πρόεδρε. Και εγώ ήμουνα χρυσιαυγή και γυρίζω και εγώ ήμουνα Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοσκόπηση που κάνουν. Όπου πηγαίνω στην Ελλάδα βλέπω πολύ περισσότερα πρόσωπα. Κάποτε οι ομαρχιακές μας είχαν 5-6 πρόσωπα, τώρα γίνονται ομαρχιακές με 40 πρόσωπα, 45 πρόσωπα. Το κόμμα πάει πάρα πολύ καλά, η Ελλάδα δεν πάει καλά. Ξύμπορο αυτό, αντίμορο τουλάχιστον. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είμαι και εγώ πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον καλό διάλογο. Είσαι ένας άρεστος παίκτης του πικ-πον και να σου πω και κάτι, δεν ξέρω αν θα είναι θετικό ή αρνητικό. Μου θυμίζει τον εαυτό μου πριν από 30 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλή συνέχεια να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλή σας νύχτα.